Και είμαστε εδώ και επιστρέψαμε και πάμε πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα, γιατί δεν θέλω να περιμένει η αγαπημένη μας Έλενα Ξηδά, που είναι πάντα ξηδιά. Να το πω σωστά, δεν έχω πει κανέναν άνθρωπο με το κανονικό του επίθετο. Η Έλενα Ξηδιά, που είναι πάντα πολύ όμορφη, μία κουκλάρα στα ρόστης. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που τα λέμε τόσο σύντομα ξανά, αλλά τα νέα τρέχουν και φυσικά είμαστε εδώ. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε ξαναβλέπουμε. Με το Σωτήρι είδαμε τα νέα που φτιάξατε το βίντεο. Φοβερό. Και νομίζω ότι έχει παίξει σε όλα τα site και σε όλες τις εκπομπές. Εννοείται. Με σένα στον αέρα, με το πιάνο. Η έκταση αυτή, η έκταση που πήρε το βίντεο πραγματικά είναι ανεξέλεγκτη πια. Μπορώ να σας πω ότι το περιμέναμε όμως. Κυρίως ο Πασχάλης, ο οποίος, όπως γνωρίζετε, βλέπει μπροστά πάντα. Ο Πασχάλης, να πούμε ποιος είναι αυτός ο Πασχάλης, γιατί κάποιοι θα νομίζουν ότι είναι τραγουδιστής ο Πασχάλης, έτσι όπως το λέμε. Είναι ο Μάντης. Έτσι, σκηνοθέτης, δικό σου. Και σκηνοθέτης δικός μας και τεχνικός διευθυντής στο 4Media TV. Και πολύ καλός φίλος και σπουδαίος επαγγελματίας και εξαιρετικός σε όλα του. Και αγαπημένος άνθρωπος όλους μας. Και τυχεροί όσοι πραγματικά συναναστρεφόμαστε μαζί του. Συμφωνούμε πολύ. Ναι. Πόσες ώρες κράτησε το γύρισμα? Κράτησε αρκετές ώρες. Ήμουν ανεβασμένη ψηλά περίπου 2 με 2,5 ώρες, αλλά δεν ήταν κανένα πρόβλημα αυτό για μένα. Νομίζω ότι στο τέλος με κατέβασαν με το ζόρι τελικά. Μου άρεσε πάρα πολύ. Βεβαίως είχα όλες τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας. Δεν ήταν επικίνδυνο για μένα, πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Φυσικά και είχα ενδοεπικοινωνία και με τον Πασχάλη και με όποιον άλλον χρειαζόταν, ώστε όταν νιώσω το παραμικρό να τους πω: εντάξει, τώρα θέλω να κατέβω. Δεν χρειάστηκε. Αλλά όλα πήγαν εξαιρετικά. Τα μπαλόνια, πού τα βρήκατε αυτά τα πολύ ωραία μοβ φούξια μπαλόνια που είναι έντονα? Το πιο εύκολο από όλα ήταν το να βρούμε τα μπαλόνια. Η δυσκολία ήταν να βρούμε έναν τρόπο να πάμε στον αέρα, ναι, να διατηρηθούμε εκεί και να ολοκληρώσουμε το γύρισμα. Γιατί ύψος μιλάμε αυτή τη στιγμή? Μπαλόνια, ναι. Γιατί ύψος μιλάμε? Πω, τι ωραία. Μου είπαν ότι ήμουν περίπου στα 50 μέτρα. Ναι, σωστά το λέει και το λέει και ο Πασχάλης. Ναι, να σε ρωτήσω λίγο κάτι, γιατί είναι πάρα μα πάρα πολύ ψηλά. Δεν έχεις υψοφοβία? Δεν τα πάω πολύ καλά με τα ύψη, να σας πω την αλήθεια. Ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν επηρεάστηκα καθόλου. Εντάξει, στην αρχή είχα ένα μικρό ενδιασμό όταν έφτασα στο σημείο και ήταν όλα έτοιμα και είδα την πλατφόρμα, η οποία μου φάνηκε πολύ μικρή. Βέβαια, τελικά το απόλαυσα πάρα πολύ. Εντάξει, δεν κοίταζα κάτω, κοίταζα περισσότερο το πιάνο. Ναι. Είχα τον Πασχάλη, ο οποίος δεν είναι πάντα πολύ υποστηρικτικός, δεν αντιμετώπισα κανένα πρόβλημα, όχι. Α, μαθαίνουμε ότι δεν ήθελες να ανέβεις. Δεν ήθελα να κατέβω. Να κατέβεις, ακούω. Να κατέβεις. Να ανέβεις, ανέβαινες. Το κατέβασμα ήταν. Ξέρετε τι γίνεται με εμάς τους δυο. Εκτός ότι έχουμε τις πιο τρελές ιδέες από οποιονδήποτε άλλον, οι συζητήσεις μας είναι του στυλ, ξέρεις Έλενα, σκέφτομαι να ανέβουμε, να ανεβάσουμε το πιάνο στον αέρα. Ναι. Λέει ο Πασχάλης. Και η απάντηση είναι, okay, πάμε να το κάνουμε. Είναι πολύ απλό να ανεβάσει ένα πιάνο στον αέρα. Μου αρέσουν πολύ αυτά. Ναι. Οι γύρω-γύρω που σας έβλεπαν από τη γέφυρα, εκείνη στη γέφυρα και εσείς στον αέρα με το πιάνο, τι εικόνα κατάλαβες ότι είχαν για εσάς? Περισσότερο αγχωμένοι από εμένα. Νομίζω ανησυχούσαν αρκετά. Εν τω μεταξύ, για την ολοκλήρωση του βίντεο, κάποια στιγμή συνηθίζω να το κάνω αυτό στις παραγωγές μας. Σκύβω πάνω από το πιάνο για να έχουμε έτσι ένα κλείσιμο με μακρινό πλάνο και ο κόσμος νόμιζε ότι λιποθυμώ, ότι κάτι συμβαίνει και άρχισαν να φωνάζουν η κοπέλα δεν είναι καλά. Ξέρεις τι. Όχι, ήταν όλοι υπέροχοι. Πάντως αν σε βλέπανε παιδιά θα λέγανε ότι είσαι η Μέρι Πόπινς. Πώς πετάει, πώς είναι, στον ουρανό. Είναι παραμυθένιο πάντως, είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Τα δικά μου τα παιδιά. Αντέδρασαν πάρα πολύ ωραία, ναι, ότι είναι και μικρούλες πολύ. Η μαμά πέταξε στον ουρανό με μπαλόνια και τα λοιπά. Έχουμε μία εικόνα πόσες προβολές έχει κάνει μέχρι σήμερα το βίντεο. Ξέρουμε να... ή από το κοντογόλ, να μας πείτε. Έβλεπα ότι έχει πάνω από 600.000 προβολές. Όχι, μόνο σε μία σελίδα μιας εφημερίδας που το έχει ανεβάσει.
Βέβαια να πούμε ότι το δικό μας το ολοκληρωμένο βίντεο δεν έχει ετοιμαστεί ακόμα, έχουμε δει μόνο κάποια πλάνα, διότι το συγκεκριμένο θα γίνει ένα βίντεο κλιπ κανονικό. Και ξαναρωτάμε πάλι εμείς από εδώ, γιατί δεν υπάρχει ένας υπεύθυνος από τον ΕΟΤ, από κάποια υπηρεσία αρμόδια, σωστό, να πάρει όλα αυτά τα βιντεάκια, να σε κάνει πρόσωπο της καμπάνιας. Ναι. Πιστεύω ότι... Α, έχουμε καλά νέα, μαθαίνω από το control για την υπόθεση αυτή. Έχει γίνει κάλεσμα, απλά είναι σε συζήτηση. Κάναμε βαζαρίες, γι' αυτό εδώ πέρα γίνει χαμός. Σας φέραμε εμείς γούρι σε εσάς για να έρθουμε κι εμείς από πίσω. Μπορώ να σας πω ότι τώρα ξεκινάμε, ότι ακόμα δεν έχετε δει τίποτα από εμάς. Ήδη ετοιμάζουμε τα επόμενα βήματα. Τι ωραία. Τα οποία είναι και παρόμοια με αυτά που έχετε ήδη δει, αλλά και πολύ διαφορετικά. Σε ποιο σημείο βρίσκεσαι? Ορίστε. Σε ποιο σημείο βρίσκεσαι? Τώρα είμαι στο σπίτι. Όχι, όχι. Δεν λέω για τώρα, φίλοι μου. Εννοώ για το βίντεο στα Τέμπη. Ναι. Α, είμαστε ακριβώς. Αν προσέξετε, φαίνεται ξεκάθαρα η παίζω γέφυρα πίσω μου. Ναι, ναι. Είμαστε εκεί ακριβώς που κατεβαίνουμε στην Αγία Παρασκευή την Εκκλησία. Όπω. Ναι. Είναι όλα νεραϊδένια. Και το σταυρό τους μαζί. Παραμυθένια, νεραϊδένια. Είναι σαν να, σαν να βλέπεις, σαν να ζεις τον παράδεισο. Έτσι δεν θα ήταν ο παράδεισος, αν μας είχαν. Σας έχουν κάποια πρόταση, ρωτώ και εσένα και πάνω το κοντρόλ. Ναι, κάποια πρόταση από το εξωτερικό. Φυσικά και είχαμε ήδη από πέρσι και από, μπορώ να σου πω, πολύ νωρίς. Αλλά με την πανδημία, λίγο με τις χώρες, τα κολλήματα που γενικά έχει κάποιος να ταξιδέψει, όχι μόνο να ταξιδέψει για εργασία, αλλά για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχουμε καταφέρει να πάμε. Υπάρχουν όμως ήδη έτοιμα project και για το εξωτερικό, για την Ιταλία και για τη Γαλλία συγκεκριμένα. Και πιστεύω από φθινόπωρο θα καταφέρουμε να τα ελπίσουμε. Δεν κάνετε... είναι τυχαίο Ιταλία και Γαλλία, γιατί έχουμε πάνω κάτω την ίδια κουλτούρα. Ναι. Στο θέμα της μουσικής, αυτής της μουσικής. Θα γυρίσετε βίντεο σε Ιταλία και Γαλλία. Ναι, και είναι και άλλες χώρες οι οποίες έχουν δείξει ενδιαφέρον. Να σας πω την αλήθεια, βρισκόμαστε σε ένα σημείο που από την Κυριακή και μετά έχει γίνει ένας χαμός εντυπώσεων, προτάσεων, οτιδήποτε. Πρέπει σιγά σιγά να τα βάλουμε ένα-ένα κάτω. Το σίγουρο που μπορώ να σας πω είναι ότι ετοιμάζουμε ήδη μία παράσταση, η οποία θα είναι μία διαφορετική παράσταση. Νομίζω ότι εμένα δεν θα με δείτε ποτέ σε μία αίθουσα μουσικής να καθίσω απλά στο πιάνο και να παίξω τελικά. Μα θέλουμε τα διαφορετικά. Εσύ με τον Πασκάλη κάνετε κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναματαδεί. Είσαστε πρωτοπόροι. Και νομίζω ότι αυτή είναι τελικά και η επιτυχία. Διότι στην εποχή που διανύουμε, το να έχεις μία ιδέα, εντάξει, θα την υλοποιήσεις με τον έναν τον άλλο τρόπο. Το θέμα είναι το να φτάσεις να βρεις αυτή την ιδέα, η οποία να είναι πρωτοφανής και τόσο καινοτόμα. Έτσι. Έτσι συμφωνούμε απόλυτα και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που και εσύ και όλη η ομάδα και ο Πασκάλης ο Μάτης μας κάνετε περήφανο σε όλο τον κόσμο. Και ο χειριστής του Γερανού. Και όλοι. Γιατί από την Αμερική μέχρι και την Ευρώπη, μέχρι και την Αυστραλία και την Ιαπωνία. Έχει παίξει παντού το βίντεο. Παίζει παντού το βίντεό σας και τα προηγούμενα βίντεο. Είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια και πραγματικά έχω λάβει τόσα μηνύματα και αυτές τις μέρες αλλά και από προηγούμενες δουλειές που έχουμε κάνει με τον Πασχάλη. Που νιώθω τόσο μεγάλη ικανοποίηση και τόσο περήφανη, όπως λέτε κι εσείς. Νομίζω αυτό αρκεί, δεν χρειάζομαι κάτι άλλο. Είναι υπέροχο συνέστημα. Μόνο από εσάς έχουμε την καλύτερη διαφήμιση παγκοσμίως, Σωτήρη. Τα βίντεο είναι φοβερά. Είναι όλα to the point. Είναι μαγικά τα βίντεο. Είναι Hollywood. Αν έλεγε, παιδιά, υπάρχει, πάνε να κάνουμε ένα γύρισμα στα Τέμπη, θα λέω γνώση καλή. Ναι. Στα Τέμπη θα πάρει. Τι να κάνουμε, τι να πάρει να δείξει από τα Τέμπη. Έτσι. Κι όμως. Το αποτέλεσμα είναι μια εικόνα, είναι μια εικόνα που πραγματικά δεν την έχουμε ξαναδεί. Ο μόνος που την είχε δει στο μυαλό του πριν τη δούμε, πολύ πριν τη δούμε εμείς, ήταν ο Πασχάλης. Ο οποίος από ό,τι φαίνεται θέλει βοήθεια, γιατί αν σκέφτεται τέτοια πράγματα, χρειάζεται άμεση βοήθεια. Λίγο τώρα, μπορείτε να περιμένει παρακάτω. Αυτό. Ο Πασχάλης, αυτό. Ο Πασχάλης είναι καλλιτέχνης. Η φαντασία τρέχει και είναι πολύ καλό. Είναι καλλιτέχνης. Είναι καλλιτέχνης και. Έχει και μία άλλη εντελώς αισθητική για τα πάντα. Πολύ διαφορετική αισθητική. Ναι, γιατί πραγματικά έχει ολοκληρωμένη άποψη από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή από την ώρα που θα του έρθει η ιδέα στο μυαλό μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια για την υλοποίηση. Και αυτό είναι σπάνιο να το κάνει ένας άνθρωπος από την αρχή μέχρι το τέλος.
Θα περιμένουμε τα καλά νέα εδώ πέρα πάλι, να ξέρετε. Για βίντεο συνεργασία. Όποτε θέλετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς... Δεν θα πάτε πουθενά άλλο, δεν βάρτε. Εμείς ευχαριστούμε που μας ομορφαίνεις με, καταρχάς, τη φανταστική σου μουσική, μας ανοίγεις την ψυχή, με την πολύ όμορφη εικόνα σου και βέβαια με όλα τα ταξίδια που γυρίζεις όλη την Ελλάδα. Έτσι, έτσι. Και είμαι επίσης χαρούμενη, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω, γιατί αυτό το είδος της μουσικής που εκπροσωπώ ξαφνικά έχει γίνει διαδεδομένο, ξαφνικά ακούμε και κάτι διαφορετικό από τη σημερινή μουσική, η οποία πολλές φορές δεν ορίζεται ως μουσική, είναι κάτι διαφορετικό. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που έχω περάσει στον κόσμο και αυτά τα ηχοχρώματα. Τα λες υπέροχα και πανέμορφα και ακούμε και, και το πιάνο σου, το οποίο είναι ηρεμιστικό, ονειρικό. Για μένα ηρεμιστικό, χαλαρωτικό, ταξιδιάρικο, μας αγαλιάζει την ψυχή, μας την γαλινεύει, μας την ηρεμεί. Σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Εμείς θα μάθουμε τα νέα όλα, θα το έχουμε εδώ αποκλειστικά με τον Σωτήρη. Λίαν συντόμως από τον Πασχάλη το Μάντι και θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα και φοράς πάντα... Δημιουργίες φανταστικές. Οι κουτούρ, οι κουτούρ. Οι κουτούρ. Οι κουτούρ. Φυσικά. Έτσι. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Φιλάκια. Γεια σας.